Να σας πω λίγο κάτι. Όλο ξεκίνησε στο δικό μου κεφάλι και εκνευρίστηκα και ένιωσα την ανάγκη να τοποθετούμε σε κάθε φορά που άκουγα κάτι. Όταν άκουσα την ατάκα του κύριου Φίβου, τύπου υποτίθεται ότι είσαι επαγγελματίας. Το κατάλαβα. Όλα εκεί ξεκίνησαν. Ναι. Γιατί όταν εγώ έχω μπει στη διαδικασία αυτά τα χρόνια και πληρώνω από αυτό και ζω εγώ από αυτό, πληρώνω και πράγματα για την οικογένειά μου από αυτό που κάνω, ναι. Δεν επιτρέπεται κανένας, μα κανένας, όποιος και αν είναι αυτός, να αμφισβητεί τον δικό σου επαγγελματισμό. Υποτίθεται ότι πρέπει, όταν αυτό, εφόσον αυτό είναι και ξέρεις που έχεις έρθει, πρέπει να το αντιμετωπίζεις επαγγελματικά, όχι σαν μαθητής. Γιατί εμείς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε επαγγελματικά. Τέλεια. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό εννοώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Την Παρασκευή μου. Στο live μου. Θεωρείς ότι δεν αντέδρασα, δεν λειτουργήσα επαγγελματικά? Μα δεν μιλούσε για την Παρασκευή. Για να έρθει λοιπόν. Όταν με ψήφισε, ψυχή μου, αλλά για να έρθει. Κάτσε, περίμενε. Κάτσε τώρα. Περίμενε, να ολοκληρώσω. Στην τελή ιδέα με ψήφισε για αυτόν τον λόγο. Ποιο? Και την Παρασκευή, στην τελή ιδέα, εγώ φέρθηκα εντελώς επαγγελματικά. Μην μπερδεύεσαι. Και μην μπερδεύεσαι. Η δική σου ψηφοφορία δεν ήταν για το πώς συμπεριφέρθηκε σε ένα τραγούδι που δεν σ' άρεσε. Ήταν γενικότερα για το γεγονός ότι παιδιά έχω άγχος, δεν τα πάω καλά. Όχι, Άρη, εσύ είχες πει. Τι? Κάνεις λάθος τώρα. Ήταν συνολικό. Λοιπόν, θυμάστε ότι είχε πει ότι δεν γίνεται να φέρομαι έτσι αντιεπαγγελματικά και ότι. Στο θέμα τραγουδιού. Το ότι δεν σ' άρεσε ένα τραγούδι. Είχες πει ότι είναι ένα κομμάτι που το τραγουδά στα μαγαζιά, αυτό το έχεις πει στον καναπέ. Επιτρέπεται να πεις δεν γουστάρω το τραγούδι. Ναι. Όταν ένα κομμάτι είναι πάνω σου, γιατί αυτό το κομμάτι το έχει πει σίγουρα έξω. Και αν δεν το έχει πει, έχει πει χειρότερα. Είναι πάνω το κομμάτι. Ρε αγάπη μου, επειδή μπορεί να το πει, επειδή είναι το είδος του. Επειδή αυτό το λες. Επειδή θα χρειαστεί να πεις και τέτοια τραγουδιά έξω. Την ίδια δουλειά κάνουμε, Βένια, μην κοροϊδευόμαστε. Καλά. Την ίδια δουλειά. Δεν πήρε κάποιο ξένο για να πούμε μαζί πάνω όλοι στο Γιάννη, Παναγία μου, τι έπαθε το παιδί. Μην τρελαινόμαστε. Δεν γίνεται να το αντιμετωπίζεις έτσι. Ο λόγος που ψηφίστηκες δεν είναι αυτό. Λόγος που, για μένα αυτό που είπα και το είπα και μέσα είναι ότι γενικότερα ο Γιάννης πρέπει να πάρει ένα μπουστάρισμα να καταλάβει ότι εγώ προσωπικά εδώ μέσα θέλω να υπάρχει ο Γιάννης. Που σου λέω όμως το είχες πει. Δεν φέρεσαι επαγγελματικά. Ένας άνθρωπος τραγουδάει 5 χρόνια ναι. Και εδώ πέρα του έχουν δοθεί τραγούδια που είναι βατά για αυτόν. Ναι. Και. Και δείχνει την ανασφάλειά του που ήρθε για να δείξει ότι εγώ το έχω και είμαι γι' αυτό εδώ. Τώρα το είπα μπροστά σου, ήταν ένας από τους λόγους. Για το κομμάτι και έκανες το ίδιο πράγμα, αυτό σε εξηγώ. Ο δικιά μου δικαιολογία και ο λόγος που σε ψήφισε ήταν καθαρά γιατί θεωρώ ότι στις εμφανίσεις και στα live σου είσαι απλά, έχεις επαναπαυτεί στο ότι είσαι ωραίος και πάμε και δεν προσπαθούμε παραπάνω, δεν γουστάρουμε παραπάνω και είσαι τύπου χαλαρός. Αυτό το λες εσύ. Από τη μεριά μου έχω δίκιο σε αυτό που λέω, από τη μεριά του έχει σε αυτό που λέει εκείνος. Από εκεί και πέρα ένας υγιής ανταγωνισμός υπάρχει και πρέπει να υπάρχει για το καλό όλων μας. Εσύ το κάνεις μέχρι τελευταία στιγμή, θυμάμαι ότι και την Πέμπτη το απόγευμα που ήμουν δίπλα στην πρόβα, έλεγες ένιωθες πολύ άσχημα για το κομμάτι σου. Θέλω όχι, να σου δεν πω, ήταν καλά για άλλο λόγο. Άλλη λόγη ψυχολογική. Άλλο λόγο. Θέλω να σου πω ότι πάνω σε αυτό λοιπόν, ότι ένα λόγο που με ψήφισες είναι αυτό που έκανες όλη τη βδομάδα στο δικό σου τραγούδι. Μόλις σου ήρθε η πατάτα, ναι. Η δικιά σου, για τα δικά σου λεγόμενα, για τα δικά σου δεδομένα, δικά πατάτα, δεδομένα. Άλλαξαν τα πράγματα και ήρθε στη δική μου θέση όταν εγώ ένιωθα άβολα με ένα τραγούδι που ένιωθα ότι δεν με αντιπροσωπεύει. Όταν εγώ πήρα το κομμάτι, την τρελή ιδέα, είχαμε την ίδια αντιμετώπιση εκείνη τη στιγμή. Εγώ απλά ξενέρωσα. Είμαστε ίδιοι. Βλέπεις λοιπόν ότι εσύ με έκρινες ναι. Για κάτι που και εσύ ο ίδιος. Μα δεν σε ψήφισα γι' αυτό. Χειρότερα. Δεν σε ψήφισα ναι, γι' αυτό. Ωραία, πες ότι δεν με ψήφισες γι' αυτό. Και με έκρινες γι' αυτό όμως. Ναι. Βγήκες σε διαδικασία να με κρίνεις okay. Γι' αυτό. Και έκανες χειρότερα από αυτό που έκανα εγώ. Χειρότερα δεν έκανα, αλλά άκου το άλλο. Πιστεύω ότι έκανες χειρότερα. Χειρότερα δεν έκανα, γιατί εγώ μέχρι την επόμενη μέρα είπα στο σκάο και πάμε να το γελάσουμε. Περιμένω την Τζέιλι, μπα και με σώσει. Αυτό που κράτησα από την σημερινή κουβέντα είναι. Καλό όταν έχεις να πεις κάτι, να το λες, αλλά και όταν δεν χρειάζεται να πεις κάτι, να το σκέφτεσαι πριν μιλήσεις και να μην μιλάς. Δηλαδή, να υπάρχει ένα μέτρο. Μου είπες ότι δεν δικαιολογούμε, άσχετα το κομμάτι ότι δεν μου πάει ή δεν μου ταιριάζει εμένα, να συμπεριφέρομαι έτσι. Το είπε ή δεν το είπε. Εγώ δεν θυμάμαι να ναι, το είπε. Ναι, το είπε. Εγώ δεν θυμάμαι να το είπε αυτό. Εγώ δεν θυμάμαι να έκρινα το Γιάννη. Ναι, να έκρινα το Γιάννη. Ναι. Να έκρινα το Γιάννη για το τραγούδι σου που δεν γουστάρει. Δύο άτομα γιατί εκτός από εγώ, μένα. Γιατί ήμουν ο πρώτος που έλεγα ότι άλλο δεν το γουστάρει, δεν το γουστάρει, είναι φυσιολογικό. Ναι, μην πάει άλλο το θέμα. Και εσύ έτσι αντέδρασε το ίδιο με το Γιάννη. Οπότε δεν απλά έχει διαφορά. Μην γκρέμομαστε από δύο διαφορετικές λέξεις. Δεν σου ζητώ να απολογηθείς αυτό που σου λέω. Απλά. Ναι, σου εξηγώ απλά ότι έκανε το ίδιο πράγμα με μένα. Αυτό σου εξηγώ. Στον Άρη δεν άρεσε αυτή η παρατήρηση γιατί η παρατήρησή μου ήταν σωστή. Και επειδή δεν συμφωνούσε με αυτό που του έλεγα, μίλησε και ο Γιώργος Σοντίνος και η Βένια, οπότε δεν μπορεί να με βγάλει λάθος σε αυτό. Έχει διαφορά το να υποθεί όταν και αυτό λες, με χαλάει, όταν κάτι λες, που δεν έχω βιώσει και άλλο το σε ψηφίζω γι' αυτό. Οπότε το ηθικό δίδαμα ξέρεις ποιο είναι. Μη βιάζεσαι να μιλήσεις πριν έρθεις σε αυτή τη θέση. Και μόλις ήρθε στη δική μου θέση, αντέδρασε το ίδιο, ίσως και χειρότερα. Οπότε έκανα μία παρατήρηση και απλά ήθελα να το θυμίσω. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.
Είμαι 99% σίγουρος ότι την ώρα που ετυλογούσαμε το μείον 4 που δώσαμε, δεν υπόθηκε ποτέ σχετικά με το τραγούδι και ήταν όλο σχετικά με το νιώθω ανασφάλεια, έχω πάρα πολύ τρακ και εκεί. Είμαι 99%. Κυρίως αυτή τη κουβέντα την έκανε ο Γιώργος. Γιατί θυμάμαι ακριβώς τι είπες, εδώ στον καναπέ, ήσουν ακριβώς εδώ. Ήσουν ακριβώς αυτή τη θέση, εδώ που κάθε Έλληνα. Δεν είναι δυνατόν, είσαι επαγγελματίας. Πόσες φορές σου έχουν δοθεί κομμάτια τέτοια στα κέντρα που τραγουδάς και τα λες κανονικά και εδώ έκανες τόσο θέμα για αυτό το τραγούδι. Το είπες, το θυμάμαι. Υπόθηκε εδώ αυτό... θυμάμαι πώς ξεκίνησε η συζήτησή σου. Θυμάμαι υπόθηκε αυτό στο μείον 4. Υπόθηκε στο μείον 4. Στο μείον 4. Θυμάμαι χαρακτηριστικά κουβέντε εγώ πάντα. Αυτή τη στιγμή. Και είναι και ο Ντίνος, εδώ το άκουσε και ο Ντίνος. Ούτε μπήκα σε διαδικασία να σου την πω. Απλά κάνω μια αναδρομή στα λόγια σου. Έτσι. Και σου λέω ότι εκείνη τη χρονική περίοδο που ψηφίστηκα εγώ. Έτσι, που είχα αντιδράσει έτσι, λανθασμένα, αντέδρασε στο ίδιο εσύ τώρα. Ξεκαθάρισα ότι ο ουσιαστικός λόγος ήταν καθαρά το θέμα του ότι επειδή είσαι επαγγελματίας, η πιπίλα του αγχώνομαι, του έχω τόσο πολύ ταχυπαλμία κλπ. Κλπ. Δεν ωφελεί ούτε εσένα. Και επειδή εδώ πέρα που έχω έρθει, γουστάρω να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός και γουστάρω να υπάρχει η κόντρα που πρέπει να υπάρχει για να γίνομαι και εγώ καλύτερος, αυτό που ήθελα ήταν ο Γιάννης να ξυπνήσει. Και χαίρομαι πολύ γιατί θεωρώ ότι έχει ξυπνήσει.